Η Τζένι Καρέζη, μία από τις μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, φεύγει από τη ζωή στις 27 Ιουλίου του 1992, βυθίζοντας το πένθος και τη θλίψη ολόκληρο το Πανελλήνιο, μετά από τριετή αντιμετώπιση καρκίνου. Ας κάνουμε όμως μία αναδρομή στη ζωή της πολυαγαπημένης ηθοποιού. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη και γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1934 στην Αθήνα. Η πορεία της στον κινηματογράφο και το θέατρο ήταν τόσο επιτυχημένη που ακόμα και σήμερα οι ταινίες της κερδίζουν την αποδοχή του κόσμου όποτε προβάλλονται. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Η μεγάλη αγάπη της ηθοποιού ήταν το θέατρο, στο οποίο ήταν ταγμένη μέχρι το τέλος της ζωής της. Μάλιστα, η αγάπη της για το θέατρο υπήρξε και η αιτία του τσακωμού με τον πατέρα της, με τον οποίο έκαναν πολλά χρόνια για να μιλήσουν. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Καρπούζης, καθηγητής μαθηματικών, υπήρξε αυστηρών αρχών και απαιτούσε στρατιωτική πειθαρχία από την οικογένεια. Ήταν άκαμπτος άνθρωπος, γεγονός που καθόρισε τη σχέση του με την κόρη του. Η μητέρα της Θεόνη, δασκάλα, ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον άντρα της. Τρυφερή, ευγενική και χαμογελαστή. Η μικρή Ευγενία ήταν ενός έτους όταν η οικογένειά της μετακόμισε στη Σύρο λόγω δυσμενούς μετάθεσης του πατέρα. Ο πατέρας της είχε έρθει σε ρήξη με τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά και σε μία αντιδικία μαζί του του μίλησε τόσο άσχημα που στάλθηκε εξορία. Η τιμωρία κράτησε ένα χρόνο και εν τέλει ο διαπρεπής μαθηματικός βρέθηκε να υπηρετεί ως γυμνασιάρχη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έζησε και πέρασε τα παιδικά της χρόνια η Τζένι Καρέζη μέχρι την ηλικία των 16. Το δημοτικό το τελείωσε με άριστα και οι γονείς της αποφάσισαν να τη στείλουν στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλογραιών Καλαμαρί. Όταν σε ένα από τα πρώτα μαθήματα γαλλικών απήγγειλε ένα ποίημα, η καλόγρια που τους δίδασκε ενθουσιάστηκε τόσο που τη ρώτησε το όνομά της. «Ευγενία», αποκρίθηκε εκείνη και η αδερφή είπε «Α, δηλαδή Eugénie, θα σε λέω τότε Τζένι, που είναι το χαϊδευτικό του Eugénie». Και έτσι βαφτίστηκε Τζένι. Στις γιορτές του σχολείου ήταν πρώτη και καλύτερη στις παραστάσεις. Ενώ έλεγε ποίηματα, έγραφε σκετσάκια, αλλά και σκηνοθετούσε εντός εισαγωγικών προσπαθώντας να επιβάλλει τη γνώμη της στις συμμαθήτριές της. Εάν απολαμβάνετε το βίντεο μέχρι στιγμής, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι για ακόμη περισσότερα. Τα πρώτα βήματα στο θέατρο. Τη χρονιά αποφύτησής της από την Ελληνογαλλική Σχολή το 1951, πήρε μέρος στην παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή που ανέβηκε στο θέατρο Ρέξ από τους τελειόφοιτους, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο. Την ίδια χρονιά, μετά από κρυφές εξετάσεις που έδωσε, έγινε δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μαθήτευσε δίπλα στο Δημήτρη Ροντήρη, τον Άγγελο Τερζάκη, την Κατερίνα και τον Γιώργο Παπά, που υπήρξε και ο πρώτος μεγάλος της έρωτας. Με διαφορά ενός σπουδαστικού έτους, φοιτούσαν επίσης στη Δραματική Σχολή του Εθνικού η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Η φιλία που τη συνέδεσε με την πρώτη και που τα χρόνια της μεγάλης τους επιτυχίας παρουσιάστηκε από εκατοντάδες δημοσιεύματα ως μεγάλη έχθρα και αβυσαλαίος ανταγωνισμός. Τα χρόνια της σχολής ήταν ακλόνητη. Αποφύτησε το 1954 και αμέσως χρήστηκε πρωταγωνίστρια. Ο πρώτος της ρόλος στο θεατρικό σανίδι ήταν δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, στο έργο του Αντρέ Ρουσέν «Ωραία Ελένη» που ανέβηκε τον Οκτώβριο του 1954 στο θέατρο Κοτοπούλη. Ακολούθησε ο ρόλος της Αντέλα στο έργο του Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Κατίνα Παξινού και σκηνοθέτησε ο Αλέξης Μινωτής. Το χρονικό διάστημα 1955-1959 έπαιξε με επιτυχία σπουδαίους ρόλους στο Εθνικό Θέατρο. Το 1955 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Για να ακολουθήσουν περισσότερες από 30 ταινίες όπως «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η νύφη τόσκασε», «Τα κόκκινα φανάρια», «Δεσποινής διευθυντής», «Μία τρελή τρελή οικογένεια», «Τζένι Τζένι», «Ένας υπότης για τη Βασούλα» και «Μία γυναίκα στην αντίσταση». Μα έχω άδικο. Αφήσατε κοντά μέτρα των πολιτικών επιστημών που σας πρότεινα στην Αμερική και που θα λέγατε τόσο σοφά πράγματα για να πάρετε μια έδρα στη Βουλή και να λέτε «Κάτσε κάτω ρε».
Μετά το 1960 δημιούργησε δικούς της προσωπικούς θειάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Από το 1968 μέχρι το θάνατό της έπαιξε μαζί με τον Κώστα Καζάκο έργα των Καμπανέλη, Άλμπι, Ήψεν, Τσέχοφ και Αναγνωστάκη, ενώ το 1985 ερμήνευσε για πρώτη φορά αρχαίο δράμα με τη Μύδια σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη. Μια παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο και το Ηρώδιο. Η προσωπική ζωή της Τζέννης Καρέζη. Στην προσωπική της ζωή έκανε δύο γάμους. Ο πρώτος με τον δημοσιογράφο Ζάχο Χατζηφωτίου το 1962, ο οποίος όμως γάμος δεν είχε διάρκεια, καθώς όπως υποστήριξε ο Χατζηφωτίου, είχαν μεγάλη διαφορά στον τρόπο ζωής τους. Από τη μία τα συχνά επαγγελματικά ταξίδια του Χατζηφωτίου και από την άλλη οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Καρέζη δημιούργησαν απόσταση στο ζευγάρι που οδήγησε στο διαζύγιο. Ο δεύτερος με τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο το 1968, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη έως το τέλος της ζωής της. Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο, τον Κωνσταντίνο Καζάκο, που ακολούθησε τα βήματα των γονιών του, όντας και ο ίδιος ηθοποιός. Με τον Κώστα Καζάκο όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1966, στο πρώτο γύρισμα της ταινίας «Κοντσέρτο για Πολυβόλα». Αυτή τους η συνάντηση ήταν καθοριστική σημασίας. Είμαι αθώος, θέλω να με πιστέψεις. Είμαι αθώος. Αλέξη. Η προσωπικότητα του Καζάκου, ενός άντρα που είχε ψηθεί από παιδί στη Βιοπάλη, με αριστερή συνείδηση, την προσγείωσε σε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας. Η σχέση επισημοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1968, με το γάμο τους να τελείται παρουσία λίγων και αγαπημένων ανθρώπων τους. Η ζωή της άλλαξε και άνοιγε μπροστά της ένα νέο κεφάλαιο, που την έκανε να νιώθει σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις ολοκληρωμένη. Η Καρέζη και ο Καζάκος παρέμειναν μαζί έως τον πρόωρο θάνατο της πρώτης το 1992. Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η ανεκπλήρωτη επιθυμία της. Την περίοδο 1988-1989 η Καρέζη έπαιζε στον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Το Μάρτιο του 1989 η παράσταση διακόπηκε και η Τζέννη Καρέζη ταξίδεψε για εξετάσεις στο Λονδίνο. Εκεί της διαγνώστηκε γυναικολογικός καρκίνος. Εκείνη όμως έδωσε ακόμα μία παράσταση, το «Διαμάντια και Blues», την περίοδο 1990-1991. Από καιρό είχε συμπτώματα, στα οποία ο γυναικολόγος της, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε δώσει την δέουσα σημασία. Τη θεωρούσε, όπως όλοι, τέρας υγείας. Όταν πλέον διαγνώστηκε, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είχε προχωρήσει και είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στις 31 Μαρτίου του 1991 έδωσε την τελευταία της παράσταση. Κι άρχισες να με δέρνεις, να με βρίζεις, να με ταπεινώνεις. Ήθελες με κάθε τρόπο να μου θυμίζεις το φταίξιμό μου. Κι εγώ η χαζή ένιωθα ένοχη. Λίγο πριν το τέλος την επισκέφτηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και πέρασαν κάποιο χρόνο μόνες. Το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών, που για σχεδόν 4 δεκαετίες ο τύπος ήθελε εχθρούς, ενώ εκείνες παρέμειναν φίλες, δεν έμαθε ποτέ κανείς. Έκτοτε η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε αρκετά, ενώ τις τελευταίες μέρες της ζωής της η υγεία της χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο. Απεβίωσε στις 26 Ιουλίου του 1992, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα προς 27 Ιουλίου, μετά από τριετή αντιμετώπιση καρκίνου. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της η ηθοποιός Χρυσούλα Μύτη, ένα πράγμα ήταν εκείνο που η Τζέννη Καρέζη ήθελε όσο τίποτα να κάνει πριν το θάνατό της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Γνωρίζοντας πως τα περιθώρια στενεύουν, μία ήταν η σκέψη που καθημερινά στριφογύριζε στο μυαλό της Τζέννη Καρέζη, και αυτή δεν ήταν άλλη από το να επισκεφθεί το εξοχικό της, τον επίγειο παράδεισό της όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσε. Κάθε φορά που περνούσε το κατόφλι της εντυπωσιακής μονοκατοικίας στη Τζαγκαράδα Πηλίου, η οποία περιστοιχιζόταν από πλατάνια, με το ριάκι που έτρεχε στην αυλή να ήταν στολισμένο από τα βότσαλα που μάζευε η ίδια από τις ακρογιαλιές, το μυαλό της άδειαζε από κάθε έγνοια. Την άνοιξη του 92, όταν πια οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα, ήθελε να κάνει ένα ταξίδι στο εξοχικό της. Νομίζω ότι πίστευε πως εκεί όλα θα αλλάξουν,
ήταν το ορμητήριό της. Έλεγε πως αξιοπρέπεια σημαίνει να αποδέχεσαι ότι δεν είσαι τόσο δυνατός όσο νομίζεις, να αφήνεσαι. Και η Τζέννη ήταν τόσο δυνατή ώστε να αφαιθεί. Ήταν τα λόγια της Χρυσούλας Μύτη. Τελικά δεν κατάφερε να κάνει αυτό το ταξίδι. Η επιδεινωμένη κατάστασή της την εμπόδισε να εκπληρώσει αυτή την τελευταία της επιθυμία. Πείτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και τι εντυπώσεις σας άφησε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για ακόμη περισσότερα.